γίνεται. Είναι καλά. Εσύ. Δεν σου ρωτάω αν ήταν πολύ σημαντική νίκη, γιατί ήταν σημαντική. Όμως θέλω να μας περιγράψεις εσύ πώς το έζησες. Βρεθήκατε πίσω με παίκτη λιγότερο, ισοφαρίσατε και βρεθήκατε πίσω δύο φορές, ισοφαρίσατε και τελικά προηγηθήκατε. Πώς το έζησες? Σίγουρα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι από την αρχή. Ξέραμε ότι η Παναχαϊκή είναι μια ομάδα δυνατή, ειδικά στην έδρα της. Ήρθαμε εδώ για να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό. Παρόλο που είχαμε την κυριαρχία του παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο, από μια φάση μείναμε και με 10 παίκτες και πίσω στο σκορ. Παρ' όλα αυτά, επειδή διαθέτουμε πολύ καλή ομάδα και πάρα πολύ έμπειρη ομάδα, καταφέραμε να το διαχειριστούμε. Τρέξαμε πιο πολύ σε όλο το γήπεδο και καταφέραμε, παρόλο που μείναμε δύο φορές πίσω στο σκορ, να γυρίσουμε και το παιχνίδι στο τέλος. Είναι πολύ σημαντική νίκη. Πιο σημαντική γιατί ήταν και το πρώτο μάτς εκτός έδρας και πιο σημαντική γιατί παίζαμε 10 παίκτες 45 ολόκληρα λεπτά. Κοντοδήμο! Είσαι τρελά! Είσαι τρελά με τη Βυσσίνη φανέλα! Μια πραγματικά πολύ μεγάλη και παλικαρίσια νίκη για την ΑΕΛ και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σταθούμε και στην εικόνα που έχουμε μπροστά μας με τους φίλους της Παναχαϊκής ουσιαστικά να επιβραβεύουν αυτήν ακριβώς την προσπάθεια χειροκροτώντας τον Σούλη Παπαδόπουλο και τους ποδοσφαιριστές του. Ναι Κώστα, σ' ακούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε στον αέρα, Δημήτρης Γιάντσης. Χρυσό σκόρερ, παίζουν ποσοστό ικανότητα και τύχη στον γκολ που πέτυχε. Με το χέρι στην καρδιά. Όλα μέσα. Και τα δύο. Από εκεί και πέρα δείξαμε ότι είμαστε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Δεν τα παρατάμε και με 10 παίχτες. Αυτή η φανέλα είναι πολύ βαριά. Από εκεί και πέρα κάτω το κεφάλι και συνεχίζουμε. Είπε 10 στα 10 ο προπονητής σου, το ασπάζεσαι. Μπορείτε 10 νίκες σε 10 αγώνες. Αν είμαστε αυτοί που πρέπει, μπορούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κώστα. Αυτό ήταν και ο Δημήτρης Γιάντσης. Δεν μπορούμε να μην δούμε και να μην ακούσουμε και τον Κώστα Νεμπεγλέρα. Κώστα, στα 40 σου τρέχεις ακατάπαυστα. Να έχουμε καταρχήν το μυστικό για αυτές τις δυνάμεις που έχεις. Εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει μυστικό. Υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια από όλα τα παιδιά. Θα έλεγα ότι δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά εδώ και 1-1,5 μήνα και νομίζω ότι το αποτέλεσμα και τα αποτελέσματα που δείχνουν τα τελευταία παιχνίδια δείχνουν την πραγματική εικόνα της ομάδας μας. Τι δείχνει για το μέταλλο της ομάδας? Βρεθήκατε δύο φορές πίσω, ισοφαρίσατε με παίχτη λιγότερο, τελικά φεύγετε νικητές από την Πάτρα. Τι δείχνει αυτό για την ποιότητα? Είναι αυτό που είπα και πιο πριν. Νομίζω ότι δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά από το πρώτο λεπτό. Ήμασταν, θα έλεγα, πολύ καλύτεροι από το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού μέσα και το τελευταίο. Παρόλο που μείναμε πίσω στο σκορ, παρόλο που μείναμε με λιγότερο παίχτη, είχαμε τα αποθέματα, τα ψυχικά αποθέματα και γυρίσαμε αυτό το παιχνίδι με καλή εμφάνιση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.